13 Φεβρουαρίου 1990, δύο μέρες μετά την αποφυλάκησή του, ο Νέλσον Μαντέλα αναγγέλει μια νέα Νότια Αφρική στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Σοβέτο. Ανάμεσα στους χιλιάδες θεατές βρισκόταν και ένας άνδρας του οποίου οι μυστικές δραστηριότητες από τις αρχές της δεκαετίας του 80 βοήθησαν τη Νότια Αφρική να γυρίσει σελίδα. Αυτός ήταν ο Γάλλος επιχειρηματίας και διπλωμάτης Ζανίβ Ολιβιέ. Το Γιουρούνιο συνάντησε τον Ολιβιέ στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Χάμπτον στη Νέα Υόρκη, όπου του απονεμήθηκε ένα ειδικό βραβείο και μίλησε μαζί του για τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της εποχής, που αποτελούν μάλιστα και την υπόθεση της ταινίας Plot for Peace. Σίγουρα για μένα είναι μια εξαιρετική στιγμή να βλέπω να εμφανίζεται η εμβληματική φιγούρα του Μαντέλα, ο οποίος συνοδευόταν από τη γυναίκα του Γουίνι Μαντέλα, την οποία ήξερα πολύ καλά. Traîné par sa femme, que je connaissais très bien, Γουίνι Μαντέλα. Ο λόγος που έβγαλε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων που ήλπιζα, αλλά κυρίως με γέμισε με ένα αίσθημα ότι τελικά είχα δίκιο να μάχομαι για να βγει αυτός ο άνθρωπος από τη φυλακή. Ο Ολιβιέ κατάφερε να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στους Αφρικανούς ηγέτες όταν μεσολάβησε για μια περίπλοκη ανταλλαγή φυλακισμένων ανάμεσα σε 6 χώρες και 3 απελευθερωτικά κινήματα που συμμετείχαν στην ψυχροπολεμική σύγκρουση της Αγκόλας. Πέτυχε να τους καθίσει όλους στο τραπέζι των συνομιλιών και να οδηγήσει σε μια σειρά από πολιτικά γεγονότα όπως την απόσυρση των κουβανικών δυνάμεων από την Αγκόλα και της Νοτίου Αφρικής από την Ναμίμπια, η οποία στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε. Υπό την ηγεσία του Ντεκλέρκ, η Νότιος Αφρική προχώρησε έπειτα στην απελευθέρωση του Μαντέλα και έτσι ξεκινά η διαδικασία για να μπει τέλος στο Apartheid. Ήξερα ότι αν δεν προσπαθήσουμε να συμφιλειώσουμε τα δύο μέρη, τους λευκούς και τους μαύρους, θα οδηγούμασταν σε ένα λουτρό αίματος. Ήταν προφανές για μένα ότι εκεί θα οδηγούσε τα πράγματα η μαύρη κοινότητα που είχε την αριθμητική υπεροχή και το δίκαιο με το μέρος της. Αλλά δεν ήθελα αυτή η νίκη που θα πετύχαινε με το επικείμενο χτύπημά της να οδηγούσε στο θάνατο μιας κοινότητας. Στην ταινία Plot for Peace, οι σκηνοθέτες Κάρλος Αγγούλο και Μάτι Τζέικοψον διηγούνται μέσω της μαρτυρίας του Ζαν Ιβ Ολιβιέ όλες τις διπλωματικές κινήσεις που έλαβαν χώρα στο παρασκήνιο το 1988 για την απελευθέρωση του Νέλσον Μαντέλα. Les cartes se sont parfaitement alignées. La partie est finie. Mandela, ο Μαντέλα είναι αναγκαίος για την ανθρωπότητα. Est une nécessité pour l'humanité. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Είναι η πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία όπου όλοι οι άνθρωποι, οι θεσμοί, οι συνδικαλιστικές ενώσεις και οι σύλλογοι και όλα τα άτομα βρήκαν ένα κοινό σκοπό. Toutes les associations, tous les individus ont trouvé une cause commune. Αν εξαιρέσεις κάποιους λευκούς στη Νότια Αφρική, ο Μαντέλα γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ο ηγέτης γύρω από τον οποίο συγκεντρώνεται οι πάντες. Ήταν εξαιρετικό. Ο Μαντέλα συνάντησε τον Ολιβιέ αρκετές φορές μετά τον λόγο που εκφώνησε στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Σοβέτο. Το 1995, μάλιστα, ο Νοτιοαφρικανός ηγέτης έχρισε τον Γάλλο διπλωμάτη ως μέγα αξιωματούχο της τάξεως της καλής ελπίδας. Λυπάμαι που αυτό το φιλμ δεν έγινε 2 χρόνια νωρίτερα. Αν γινόταν τότε, θα μπορούσαμε να έχουμε και τον Μαντέλα. Έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι ο Μαντέλα θα δεχόταν να συμμετάσχει στην ταινία. Το σενάριο της ταινίας γράφτηκε από τον πρώην ανταποκριτή της εφημερίδας Le Monde στην Αφρική, Steven Smith. Το φιλμ μοιάζει περισσότερο με ένα δυνατό θρίλερ παρά με ένα τυπικό ντοκιμαντέρ. Σύντομα, η ταινία Plot for Peace αναμένεται να βρει και διεθνή διανομή.